Zombie Apocalypse. Ούστε παιδές, σήμερα επιστρέφουμε με το Breaking Point να συνεχίσουμε την ιστορία του Aiden Jackson και να δούμε τι άλλο μας περιμένει σε αυτή την περιπέτεια αυτού του πιτσιρικά που έχει φόλα αυτοπεποίθηση. Πάμε να βουτήξουμε κατευθείαν. Και να δούμε πού είμαστε. Ναι, είμαστε ακριβώς στο ίδιο μέρος. Τέλος πάντων, μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι από εκεί που είχαμε μείνει. Go to next chapter. Κινέζικο Grand Prix, ένα μήνα αργότερα. Τι έχει γίνει, για να δούμε τι έχει γίνει. Οπ. Και είμαστε ήδη μέσα στο Grand Prix. Μάλιστα. Ωραία, από ό,τι φαίνεται ότι είναι μια αγαπημένη πίστα για τους rookie, δηλαδή σαν και εμένα. Και δείχνουν, λένε ότι συνεχίζουν την παράδοση. Κάσπερ Άκερμαν είναι πίσω μου. Για να δούμε, θα προσπαθήσει ο Κάσπερ να με προσπράσει να μου ανταποδώσει αυτό. Όπα! Τον είδα όμως, γιατί δεν έκανα εκεί λίγο χώρο. Αφού βούτυξε ο Κάσπερ, έπρεπε να αφήσω χώρο. Δηλαδή αυτά είναι πολύ rookie mistakes από τον Aiden. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, τον βλέπεις, βουτάει, κοίταξε κιόλας εκεί δεξιά, έτσι. Άρα έχουμε damage και κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα, λογικά. Ωραία, για να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε κάποιες θέσεις. Λέει να ανεβώ στην 10η θέση. Εντάξει, δεν είναι not okay και τέτοια, αφού ούτως ή άλλως λέει στο χρωστούσε ο Κάσπερ. Γι' αυτό να το περίμενες. Και έπρεπε να αφήσεις χώρο εκεί, δεν έχει not okay και βλακίες. Πέρασα πολύ εύκολα βέβαια εδώ τον Norris. Και συνεχίζουμε στο κυνήγι μας για τον Ocon, Sainz και μετά δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος. Αν και δεν νομίζω να δυσκολευτώ. Είμαστε στον 8ο γύρο από τους 14. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά όλοι. Ω, εύκολο ρε, θα το φτάσουμε. Αλλά μετά φαντάζομαι ότι θα πούμε κάτι έξω από τον αγώνα. Τέλος πάντων, πλησιάζουμε σιγά σιγά εδώ τον Οκόν. Εδώ κάνω λίγο λάθος στην πρώτη στροφή. Δεν πειράζει, ζωή σε εμάς. Προσπαθώ να περάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται τον Οκόν, αλλά εδώ δεν μπορώ να κάνω κάποιο switchback από την εξωτερική. Θα πρέπει να κάνω ακόμα λίγο υπομονή. Ανοίγουμε το Airs, θα κολλήσουμε το πίσω από τον Οκόν, θα πάρουμε τα κενά, θα τον κάνω τον dive bomb αυτόν στην επόμενη στροφή, γιατί βλέπω ότι φρενάρουν πολύ νωρίτερα τα ποτάκια και πλέον τον έχω ξεφορτωθεί. Και πλέον φτάσαμε στη μεγάλη ευθεία, εδώ βλέπετε πόσο κοντά είναι ο Sainz. Θα τον κάνουμε κιόλας τον dive bomb, γιατί φρέναρε πάρα πολύ νωρίς. Και επόμενος είναι ο Άκερμαν, να δούμε τον Άκερμαν όταν θα το φτάσουμε, τον Κάσπερ. Που δεν έφταιγε σε κάτι εδώ ο Κάσπερ, σε αυτό που έχει γίνει. Τον είδα, υπήρχε χώρος, χώθηκε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κλάφτηκε ο Aiden. Συνεχίζουμε στο κυνήγι μας. Ο Άκερμαν μόλις πέρασε τον Μάγνουσεν ένα γύρο. Και επόμενος πιο μπροστά είναι και ο Άλμπον. Για να δούμε, μπορούμε να περάσουμε και τον Άλμπον. Πρώτα πρέπει να ξεφορτωθούμε τον Μάγνουσεν. Ο οποίος εδώ πρέπει να κάνει στην άκρη, έχει μπλε σημαίες. Πολύ καλό παιδί ο Μάγνουσεν. Εξαιρετικό παιδί. Και πλέον φτάσαμε πίσω από τον Κάσπερ. Ελπίζω να μην μας ζωρίσει. Εντάξει, αφού είμαι τόσο γρήγορος και το φτάνω και μου είπε και η ομάδα φτάστον. Οπ. Του το απανταπέδωσα αφού είχε αφήσει ανοιχτό το χώρο. Αφού μπορώ να το φτάσω τόσο εύκολα, γιατί δεν είχα απομακρυνθεί εξ αρχής και άφησα τον Κάσπερ. Δηλαδή έπρεπε να με περάσει ο Κάσπερ να με χτυπήσει, να ξυπνήσει το είναι μου για να μπορώ να τον προσπεράσω. Κάτσε να περάσουμε και τον Άλμπον τώρα εδώ, οπ, στα φρένα, πουτάμε από την εσωτερική. Κρίμα που δεν είναι λίγο πιο δύσκολο με τα μποτάκια και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα. Αλλά οκ, δεκτό, δεκτό. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Επόμενο μπροστά μου είναι ο Davon Butler, για να δούμε, μπορούμε να φτάσουμε και τον Davon Butler να τερματίσω σε κάθε αγώνα μπροστά από αυτόν. Θα ήταν ενδιαφέρον. Αλλά έχει μια αλφα απόσταση από μένα. Βέβαια στις πολύ κλειστές τροφές το φτάνω στο άψε σβήσε. Βλέπετε ότι από τα 2 δευτερόλεπτα πλέον είναι στα 1,2.
Ωραία, το φτάσαμε σιγά σιγά τον Butler. Εδώ θα κολλήσουμε πίσω του, θα πάρουμε τα κενά, θα τον πλησιάσουμε. Θα πρέπει κάπως να κινηθούμε εδώ σε αυτή τη στροφή. Χώνουμε εδώ από την εσωτερική, αναγκαστικά θα αφήσει το χώρο και περνάω. Ωραία, καλά πάμε. Έχει και άλλο που μπορώ να φτάσω, έχει και τον Κιμπιάτ. Έχει και τον Κιμπιάτ, να το φτάσουμε και αυτό να μπορούμε. 2 δευτερόλεπτα μπροστά μου είναι. Να πιέσουμε να το φτάσουμε. Και ίσως και το Φέταλ μετά που βλέπω ότι είναι στην έκτη θέση. Γιατί έχουμε αρκετούς γύρους μπροστά μας, πολλά μπορούν να συμβούν. Αλλά είναι και όπως στην Αυστραλία, να μην κάνω κάποιο λάθος. Περίμενα λίγο παραπάνω ιστορία σε αυτό το επεισόδιο. Μέχρι τώρα δεν βλέπω πολύ ιστορία. Τον κάνουμε τον dive bomb, ρε. Οχ, 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 sorry παίκτη. Ελπίζω να μην έχω ζημιά. Έχω λίγο ζημιά, δεν πειράζει, θα το βγάλω τον αγώνα. Ίσως φτάσουμε και τον Φέτελ. Και φτάσαμε και τον Φέτελ, παρόλο που έχω την σπασμένη αεροτομή. Και θα τον προσπεράσουμε και αυτόν όσο να είναι γρήγορα. Δεν θα είμαι τόσο επιθετικός όσο ήμουν με τον Κβιάτ, γιατί δεν αξίζει το ρίσκο. Η ομάδα μου ζήτησε να είμαι στην 10η θέση τουλάχιστον και θα προσπαθήσω να είμαι. Εδώ, παρόλο που είπα ότι δεν θα πάρω ρίσκο, το πήρα λίγο. Α, δεν πειράζει μωρέ. Θέλω να φτάσω να βλέπω λίγο ιστορία, γιατί γι' αυτό παίζω. Εδώ κολλάω πίσω από το Φέτελ, παίρνω τα κενά, αλλάζω γραμμή και χώνομαι από την αριστερή πλευρά. Έχω την εσωτερική γραμμή, ελέγχω και θα ανεβώ στην έκτη θέση. Και επόμενος μπροστά μου είναι ο Γκασλί, τον οποίο πιστεύω και αυτόν μπορούμε να φτάσουμε, και ίσως και το Leclerc. Ίσως μπορέσουμε να φτάσουμε και το Leclerc, γιατί θα έχουμε ακόμα 2 γύρους μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας για πολύ πράγμα. Είναι υπερβολικά αργά τα μποτάκια, δηλαδή είναι εκνευριστικό που είναι τόσο αργά. Αλλά σίγουρα το κάνανε έτσι να μην μπορείς να διαλέξεις δυσκολία, γιατί πρέπει να πετύχεις οπωσδήποτε τους στόχους. Βέβαια έχω απορία, αν δεν πετύχεις τους στόχους τι γίνεται. Δηλαδή το παιχνίδι σε τιμωρεί κάπως αλλιώς, έχει διαφορετική ιστορία, δεν έχω ιδέα. Και ίσως θα το πειραματιστούμε αυτό όταν ολοκληρώσουμε το story. Εδώ περνάω εύκολα τον Gasly από την εσωτερική, κάνει το switchback αυτός λόγω της, του τρόπου που πήρα τη στροφή. Και επόμενος μπροστά μου είναι ο Leclerc, δεν νομίζω να μπορέσω να φτάσω και το Verstappen που είναι μετά πιο μακριά, γιατί έχουμε ακόμα 2 γύρους μπροστά μας, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Πρώτα να ξεφορτωθούμε το Leclerc, να του δείξω ποιος είναι ο μπαμπάς του. Που για την ώρα όσο είμαι πίσω του, αυτός είναι ο μπαμπάς μου, αλλά δεν θα είναι για πάρα πολύ ώρα πίσω μου και θα τον πούμε καληνύχτα. Ωραία, είμαστε εδώ πίσω από το Leclerc, δεν ξέρω αν θέλω να κάνω τον dive bomb από τόσο μακριά, παρά είναι μακριά αυτό. Θα περιμένουμε στην ευθεία τη μεγάλη, ούτως ή άλλως εκεί είναι το σίγουρο. Πήραμε και τον DRS από αυτόν, θα περάσουμε αυτόν από την εσωτερική. Ακουμπήσαμε κιόλας λιγάκι γιατί δεν μου άφησε χώρο, δεν πειράζει. Περάσαμε μπροστά και τώρα κυνηγάμε να δούμε μπας και φτάσουμε το Verstappen. Ωραία, και φτάσαμε στο τέλος. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, θα τερματίσω τέταρτος. Δεν μπορούσα να πιάσω το Verstappen, θα ήταν αδύνατο να το φτάσω το Verstappen, αλλά θα τερματίσω τέταρτος μετά το συμβάν που έχει συμβεί με τον Κάσπερ. Που αν δεν γινόταν το συμβάν με τον Κάσπερ, σίγουρα θα μπορούσα να τερματίσω πιο ψηλά. Δεν έχει σημασία αυτό, θέλω να δω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Για ποιο λόγο ο Κάσπερ θεωρείται ότι έκανε αυτό το λάθος, τουλάχιστον έτσι λέει ο Aiden. Μ' αρέσει που μιλάνε για τη Racing Point ενώ έχει κερδίσει ο Βάλτερη Μπότας, αντί να ασχοληθούμε με τον Μπότας. Α, τέλος πάντων, για την ιστορία. Το θέμα είναι ότι ο Jackson δεν του έδωσε room, δεν είναι ότι ο Κάσπερ δεν μου έδωσε room. Πρέπει να θεωρήσω τον εαυτό μου Κάσπερ. Γιατί ο Κάσπερ είχε την εξωτερική γραμμή, αυτός έκλεισε την γραμμή πάνω στον Κάσπερ. Ο Κάσπερ λέω, ο Aiden, ο Jackson, ο πώς το λένε, ο Πιτσιρικάς, ο Σαψάλης. Τέλος πάντων, βλέπετε εδώ πανηγύρια, Μπότας, Χάμιλτον και νομίζω είδα και τον Verstappen στο πόδιουμ. Κλασικά,
ποιοι θα ήταν. Βασικά ήταν Verstappen, ήταν αφού κυνηγούσα τον τρίτο. Μετά τον αγώνα, για να δούμε τι θα συμβεί μετά τον αγώνα. Θα πάμε να μιλήσω με τον Κάσπερ. Κάσπερ, για έλα εδώ. What the hell was that? You nearly put me out the entire race. Το λες με φόβο στη φωνή σου. Bumping wheels like that, you could have put us both into the barrier. Casper. Come on, man. I have to make a phone call. Το παίζει και δύσκολο σου, Κάσπερ. Ackerman. Αν και πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο. Οκ. Okay. Και λογικά τώρα θα κάνει εμφάνιση ο Ντέιβον Μπάτλερ. Μάλιστα, και ήρθε εδώ και λέει εδώ είναι όλο το entertainment. Αφού σε πάτησα μέσα στην πίστα. Μάλιστα, λέει ότι είμαστε σαν δύο χαρακτήρες, εγώ και ο Κάσπερ, πολύ κακά γραμμένοι. Και λέει ήθελε να υπογράψει τον Ρικάρντο. Άρα η Racing Point ήθελε να πάρει τον Ρικάρντο. Μάλιστα. Α, ο Κάσπερ ήθελε να έρθει ο Ρικάρντο στην ομάδα και προσπάθησε να μην με υπογράψουν εμένα, τον Aiden, μάλιστα. Και λέει, δεν είδες πως σε κοιτάει όλος ο κόσμος, το ξέρουν όλοι. Μάλιστα. Και λέει, ποτέ δεν μπορούσες να τον ανταγωνιστείς. Και λέει, θες τη συμβουλή μου, δείξ' του ότι είσαι καλύτερος στην ουσία. Οκ, okay. Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε. Ωραία, εδώ είναι το τι έχει γίνει στον αγώνα. Πάμε στο επόμενο, ωραία. Πάμε, next chapter. Next chapter. Στο Grand Prix της Γαλλίας, δύο μήνες αργότερα. Σε δύο μήνες δεν βλέπουμε τι έχει γίνει. Αν ζουν, πέθαναν. Πάμε να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Χάμιλτον, pole position. Δεύτερος, Verstappen. Οκ. Μπότας, Leclerc. Οκ, δεκτό. Ντανιέλ Κβιάτ, Ρικάρντο. Που θα μπορούσε να είναι μέσα στη Racing Point, αλλά τέλος πάντων. Τι έγινε, πού είμαστε εμείς, τόσο πίσω είμαστε. Άκερμαν ξεκινάει το 10ος, Μπάτλερ 13ος και φαντάζομαι εγώ ξεκινάω τελευταίος. Α, 18ος, λογικό, λογικό. Και εγώ πρέπει να φτάσω λογικά τον Άκερμαν σε αυτόν τον αγώνα και να τον προσπεράσω και εκεί κάτι θα συμβεί. Γιατί έτσι μου δείχνει μέχρι τώρα τη σειρά στα γεγονότα το παιχνίδι. Πρέπει να κάνω τον αγώνα. Α, ναι, πρέπει να κάνω τον αγώνα, κανονικά. Ωραία. Ναι, μωρέ. Άρα θα βάλω λιγότερα καύσιμα γιατί είδα δεν μπορώ να αλλάξω στα μονοθέσια το party mode. Άρα θα βάλω με αυτό ένα pit stop, ένα γύρο νωρίτερα και θα πάμε να κάνουμε τον αγώνα. Πάμε στην εκκίνηση. Και είμαστε στην εκκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σμπίνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Πρέπει να περάσω τις McLaren και τις Renault. Αυτός είναι ο στόχος σε αυτόν τον αγώνα. Ξεκίνησα πολύ καλύτερα. Τώρα θα πάρω την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Εδώ θα βουτήξω πολύ βαθιά στα φρένα ή όχι. Όχι, όχι, δεν θα το ρισκάρουμε τόσο πολύ. Εδώ παίρνουμε λίγο προσεκτικά τη γραμμή παρόλο που βγήκα εκτός πίστας. Δεν πειράζει. Εδώ θα περάσουμε αρκετά μονοθέσια. Αλλά έχω εγκλωβιστεί λιγάκι και πρέπει να περιμένω. Κάνουμε κίνηση έξω από την εσωτερική γραμμή στον Γκροζιάν και εν τέλει τον πέρασα και εδώ τώρα Τζοβινάτσι και Άλμπον μας καθυστερούν να δούμε μήπως μπορούμε να τους περάσουμε. Α, περάσαμε και τον Τζοβινάτσι και επόμενος μπροστά μου είναι ο Άλμπον. Για να δούμε τώρα τον Άλμπον αν θα καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ παίρνω τα κενά, αλλά δεν τον πλησιάζω παρόλο που χρησιμοποιώ Airs. Από ό,τι φαίνεται τώρα γίνονται πολύ ζόρικα τα μποτάκια, αλλά εδώ θα βουτήξω στα φρένα από την εσωτερική. Περνάω τον Άλμπον και επόμενο μπροστά μου είναι ο Οκόν. Εδώ ανοίγουμε το Airs, περνάμε τον Οκόν άνετα. Έχουμε ζημιά στην αεροτομία, ότι ακουμπήσαμε λίγο στον Οκόν. Όχι, δεν έχουμε. Άκερμαν είναι ο επόμενος που πρέπει να τον περάσουμε. Αυτός ξεκίνησε στην 12η θέση, τώρα είναι στην 11η. Προσπαθώ να κρατηθώ κοντά του, να δούμε αν τα μποτάκια θα γίνουν απότομα λίγο καλύτερα. Γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ μονότονο. Και ελπίζω να μην είναι τόσο μονότονος ο αγώνας. Πέρασα τον Άκερμαν εδώ από την εσωτερική και επόμενος μπροστά μου είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Πρέπει να νικήσω μία McLaren ακόμα ή δύο, δεν ξέρω, που βρίσκονται. Πάντως πρέπει να νικήσω σίγουρα τον Σάινς.
που βρίσκεται μπροστά μου. Εδώ πάρα λίγο να πέσω πάνω στον Φέτελ. Προσπαθώ να έχω καλή έξοδο. Ανοίγω το Airs, αλλάζω γραμμή από τα δεξιά. Περνάμε το Φέτελ πάρα πολύ άνετα. Και κολλάμε πίσω από τον Gasly, παίρνουμε τα κενά, τον πλησιάζουμε, αλλάζω γραμμή από τα αριστερά, χώνομαι από την εσωτερική στην πρώτη στροφή, ελέγχω την κατάσταση και περνάω και τον Gasly, βασικά ποιον πέρασα, δεν έχω ιδέα, κάποιον πέρασα, όχι, ναι, τον Gasly πέρασα και επόμενο μπροστά μου είναι ο Sainz. Πάρα πολύ εύκολα μέσα σε δύο γύρους τους έχω φτάσει όλους. Έχω να περάσω τις δύο McLaren και τη μία Renault που έχει απομείνει. Περνάμε τώρα τον Sainz από την εξωτερική εδώ από την δεξιά πλευρά. Προσπαθώ να κολλήσω πίσω από τον Kvyat, στριμώχνω λίγο εδώ τον Sainz για να βουτήξω στα φρένα εδώ τον Kvyat και να τον προσπεράσω πολύ άνετα. Και επόμενος μπροστά μου είναι ο Ricardo και ο Lando Norris. Και νομίζω από εκεί και πέρα, αν δεν μπει κάποιο λίγο story, θα φτάσω και τους πρωτοπόρους. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Δεν δυσκολεύει καθόλου το πράγμα. Εδώ ήθελα να ρίξω μια ματιά από την εσωτερική του Ricardo, αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησα. Θα το κάνω εδώ. Όπα, ακουμπήσαμε. Sorry Ricardo. Απλά βιάζομαι να σας περάσω, να ολοκληρώσουμε αυτό το πράγμα μαζί σας. Και εδώ περνάμε από την εσωτερική στην τελευταία στροφή και τον Norris και από εδώ και πέρα απλά συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Τώρα, μέχρι να συμβεί κάτι θα τα πούμε σε λίγο. Ή θα δείτε και τις προσπεράσεις αυτών. Ναι, το ξέρω ότι κάνω ένα breathing space αφού τους περνάω όλους σαν να μην υπάρχουν. Μέχρι και εδώ τον Verstappen τώρα θα τον περάσουμε πολύ εύκολα. Από τις τελευταίες θέσεις ανέβηκα πλέον στην τρίτη θέση και κυνηγάω Leclerc και μετά τις δύο Mercedes. Ωραία, θα έχουμε DRS εδώ, ναι θα έχουμε. Παίρνουμε τον DRS από τον Leclerc. Αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά, εγώ από τα δεξιά κάνω την κίνηση και τον περνάω πάρα πολύ άνετα. Και τώρα κυνηγάμε τις δύο Mercedes. Ωραία, έχουμε καλή έξοδο από τη στροφή, παρόλο που δεν είχαμε πολύ καλή είσοδο. Και μπροστά μου είναι ο Valtteri Bottas που φαντάζομαι μέχρι να έρθει η ώρα να κάνω το δικό μου pit stop θα τον έχω προσπεράσει, αλλά μάλλον θα τα πούμε σε λίγο. Και φτάσαμε και τον Bottas όπως βλέπετε στο τέλος του γύρου. Έχω DRS εδώ αλλά έχει και αυτός DRS από τον Lewis Hamilton, γι' αυτό δεν μπορώ να τον προσπεράσω πολύ άνετα. Αυτός συγκλίνει προς τα αριστερά να κρατήσει την εσωτερική γραμμή, αλλά δεν ξέρει ότι εγώ θα φαίνω πολύ πιο αργά από αυτόν. Και πλέον κυνηγάμε τον Lewis Hamilton, ο οποίος είναι μπροστά μου. Δεν θα τον προσπεράσω και πάρα πολύ σύντομα, γιατί θέλω να έχω το DRS από αυτόν στην μεγάλη ευθεία, να ανεβώ στην πρώτη θέση, που από ό,τι φαίνεται δεν κρατάνε οι θέσεις όπως τερματίζουμε, κάπως αλλιώς γίνεται μες στην ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει να δούμε το story, που έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω θα μπορούσε να γραφτεί πολύ καλύτερα μέχρι τώρα. Τουλάχιστον το πρώτο επεισόδιο πολύ γρήγορα πέρασε. Εδώ βλέπετε εδώ πως περνάω τον Lewis Hamilton σαν σταματημένο, σαν να μην υπήρχε ποτέ εδώ ο Lewis Hamilton. Τον περνάμε πολύ άνετα, τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Και τώρα συνεχίζουμε, περιμένουμε να έρθει το pit stop. Και φτάσαμε στην ώρα για το δικό μας pit stop. Θα μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών. Ακόμα δεν έχει συμβεί τίποτα, γι' αυτό και περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι κάτι θα συμβεί τώρα. Αλλιώς είναι πολύ μονότονο, συνέχεια απομακρύνουμε από τους πρωτοπόρους. Τώρα θα με περάσουν αυτοί, θα πάνε στην πρώτη θέση. Βέβαια αυτοί έχουν να κάνουν ένα pit stop. Θα είναι πολύ άνετη η νίκη. Και σταμάτησα εδώ στο pit lane και φεύγω. Okay. Δηλαδή τι νομίζει, ότι δεν θα ξαναπεράσω τις δύο Renault και τις McLaren? Είπαμε. Και μόλις με πέρασε ο Ackerman, ο οποίος Ackerman έχει πέσει στην 13η θέση. Τώρα εγώ με φρέσκα ελαστικά λογικά θα τον περάσω πολύ άνετα από την αριστερή πλευρά, εγώ από την εξωτερική, φρενάροντας πιο αργά από αυτόν. Βασικά αυτοί φρενάρουν πολύ νωρίς, εγώ φρενάρω σωστά στην θέση μου που πρέπει να φρενάρω. Και επόμενο μπροστά μου είναι ο Ocon, που πρέπει να πιάσουμε τον Ocon τώρα. Ωραία, δεν είναι δύσκολο. Εύκολα είναι τα πράγματα.
Μπορεί να έρθει και καμία βροχή έτσι όπως βλέπω, τα σύννεφα. Λες να έρθει καμία βροχή έτσι απότομα. Για να μου κάνει όντως λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να μπουν τα ποτάκια να βάλουν κατευθείαν βρόχινα και έτσι θα είμαι πίσω τους όταν βάζω εγώ τα βρόχινα. Και να χρειαστεί να τα ξαναπροσπεράσω όλα, που δεν νομίζω να δυσκολευτώ ούτε αυτό. Τώρα εδώ πλησιάζουμε τον οκόν με τα φθαρμένα μαλακά ελαστικά. Θα κάνω το switchback και χώνομαι από την εσωτερική. Είχα ήδη χωθεί. Ξέρω ότι είναι λίγο αντικανονική η προσπέραση, αλλά δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το προσπεράσω. Γιατί είναι ψιλοβαρετό όλο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Θέλω να δω το story. Δεν θέλω να τρέξω όλη την ώρα και είναι αρκετή η γύρη. Σιγά σιγά θα κάνουν pit stop οι οδηγοί. Άρα θα περιμένουμε μπας και συμβεί κάτι. Γιατί αν δεν συμβεί κάτι δεν έχει νόημα να σας δείξω να κάνω κύκλους. Ωραία, και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Στο τέλος δεν έχει συμβεί τίποτα. Απλά κάνω κύκλους εδώ και έχω βαρεθεί παρά λίγο να αποκοιμηθώ κιόλας. Θέλω απλά να τελειώσει ο αγώνας, να δούμε γιατί κάναμε απλά έτσι έναν αγώνα. Να δείξω τι, ότι μπορώ να κερδίσω. Θα το δείξει αυτό στην ιστορία ότι κέρδισα τώρα. Δεν έχω ιδέα. Λογικά θα με δείξει ότι απλά τερμάτισα μπροστά από τον Κάσπερ ή κάτι θα συμβεί στον τελευταίο γύρο. Να το δούμε. Μένουν λίγες στροφές ακόμα. Ό,τι είναι να συμβεί πρέπει να συμβεί τώρα. Αλλιώς περνάω την γραμμή τερματισμού. Δεν συνέβη τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πάρω την καροσημαία. Μεγάλος νικητής, ο Aiden Jackson. Πήρα νίκη. Γιατί δεν μιλάω στο ραδιόφωνο τώρα, γιατί δεν μετράει στο story. Μας δείχνει το team principal το πραγματικό. On a good day, they're as good as anyone in that midfield. Μάλιστα. And they've certainly proved it today. Δεν έχω τερματίσει στο midfield, έχω πάρει νίκη, αλλά τέλος πάντων. Άρα μπορείς να το μπερδέψεις λίγο το παιχνίδι αν φέρεις τα αποτελέσματα που δεν θέλει. Πάντως πήρα νίκη. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα. Ωραίο. Λόγις κάνουν τον δεύτερος, τρίτος του Βάλτερ Μπότας. Και λογικά τώρα θα μάθουμε τη συνέχεια της ιστορίας εκείνης από ό,τι ξεκίνησε στην Κίνα ανάμεσα σε Κάσπερ και Aiden που άλλος είχε να μιλήσει σε τηλέφωνο. Και δεν ήθελε να απαντήσει τον Aiden. Μάλιστα. Ναι, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα και για μένα και για την ομάδα. Δεν ήταν team effort γιατί εγώ απλά τα έκανα όλα και έφερα το αποτέλεσμα από τις τελευταίες θέσεις. Μάλιστα. Λέει έφερα το αποτέλεσμα που χρειαζόταν. Λέει βρήκες τα πατήματά σου στη Φόρμουλα 1. Ναι, και μάλλον δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Ναι, μάλλον δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Και δεν έχω παράπονα. Ναι, κανονικά πρέπει να είναι behind me, αλλά δεν ξέρω. I think there's wrong. Αν υπάρχει πρόβλημα δεν είναι από μένα, που αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά θα κάνω no comment. Να την απογοητεύσω λίγο και τη reporter. Okay, στο καλό. Ωραία. Μετά τον αγώνα στο Grand Prix της Γαλλίας. Για να δούμε τι συμβαίνει μετά τον αγώνα στο Grand Prix της Γαλλίας, εκτός πίστας δηλαδή. Α, όχι, δεν έχει τίποτα. Πάμε κατευθείαν εδώ. Εδώ έχει τα νέα στην τηλεόραση. Πάμε στα email που λογικά δεν μας ενδιαφέρει κάτι.
Αλλά έχουμε ένα τηλεφώνημα από τον Brian. Α, ναι, και πριν δεν κοίταξα αν έχει τηλεφώνημα. Κρίμα, για να δούμε τον Brian τι λέει. Just so you know, there's a full team meeting in 20 minutes. No worries. We just want to review our strategy. Α, θα συναντηθούμε όλη η ομάδα σε 20 λεπτά. Okay, I'll see you there. Και πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας όσο είναι φρέσκα η ομάδα στο μυαλό μας. Και εντυπωσιάστηκε από την οδήγησή μου. Και εγώ εντυπωσιάστηκα στη δυσκολία που είναι τα ποτάκια. Θα τα πούμε στη συνάντηση. Και νομίζω εδώ είναι ένα καλό σημείο να κλείσω το επεισόδιο με αυτό το cliffhanger για το τι θα υποθεί στη συνάντηση. Γιατί κάτι θα υποθεί. Α, και με παίρνει τηλέφωνο και η μαμά μου, για κάποιο λόγο. Okay. Just calling to say well done, as usual. You okay? Ναι. Ευχαριστώ, μαμά. Μου λέει συγχαρητήρια. Είμαι καλά. Έβρα το καλό αποτέλεσμα σήμερα. Λέει, το άκουσαν και οι γείτονες ότι τα πήγες καλά, γιατί δεν σταματούσαν να φωνάζουν, λέει η μαμά του. Και λέει, είμαι περήφανη για σένα. Και λέει, σύντομα είμαστε στο Silverstone. Δηλαδή την Κυριακή που έχετε, λογικά την Κυριακή που πέρασε, όταν δείτε εσείς το βίντεο. Και λέει, το Silverstone ήταν πάντα η πίστα αγαπημένη του μπαμπά σου. Και λέει, θα έρθεις, και λέει, νομίζεις δεν θα έρθω στο VIP θέσεις που έχω. Λέει, απλά εύχομαι να μην ήμουν μόνη μου, μάλλον έχει πεθάνει ο μπαμπάς του Aiden. Άρα δεν πειράζει, εγώ θα είμαι εκεί και αν επόμενο να σε δω. Λέει, φαντάζομαι ότι θες να πας να πανηγυρίσεις. Συγχαρητήρα και πάλι, και λέει, σ' αγαπάω και τέτοια. Και κάπου εδώ κλείσαμε την συνομιλία μας με τη μαμά. Τέλος πάντων, κάπου εδώ θα κλείσουμε όμως αυτό το επεισόδιο. Θα το αφήσω σε αυτό το cliffhanger να δούμε τι θα υποθεί στη συνάντηση. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το επεισόδιο και στη συνέχεια έτσι όπως το κάνω με την κάμερα που είναι έτσι. Δυστυχώς είναι λίγο εύκολο το παιχνίδι, γι' αυτό και τη βλέπουμε στα γρήγορα την ιστορία. Όπως είπα, δεν μου φαίνεται τόσο καλά γραμμένη, γιατί μου δείχνει λίγο ιστορία, πιο πολύ αγώνα με αφήνει να κάνω και εγώ δεν το ήθελα τόσο πολύ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Να δούμε, θα αποκτήσει μάλλον ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Aiden το πήρε πάνω του και θέλει να αποδείξει τον Κάσπερ ότι είναι καλύτερος, εφόσον του είχε δώσει τη συμβουλή ο Butler ότι ξέρεις κάτι, απέδειξε του ότι είσαι καλύτερος. Τέλος πάντων, κλείνουμε εδώ αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι με Breaking Point ή με καριέρα, δεν ξέρω τι θα έχει στη συνέχεια. Και μέχρι τότε νομίζω ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!